Καλημερούδια, καλημερουδίνια, τι κάνετε, πώς είσαστε, ελπίζω να είσαστε όλοι και όλες καλά. Για μένα σήμερα είναι Δευτέρα, Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου. Μια αρκετά γεμάτη μέρα η οποία πραγματικά δεν ξέρω αν έχω κάνει καλά και την έχω γεμίσει, διότι περιμένω να διαθετήσω και είμαι σε πολύ τραγική κατάσταση. Αλλά πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα και επειδή ο Κανάκης λείπει με τη δουλειά στο ταξίδι, θα πρέπει να τα κάνω μόνη μου. Πάμε να σας κάνω ένα update για τον Αλέξανδρο. Ο Αλέξανδρος από την περασμένη Πέμπτη έχει περάσει σε μια άλλη διάσταση. Είχαμε λείψει Δευτέρα Τρίτη γιατί αρρώστησε. Τελικά όλα αυτά που έκανα που μου είπε παιδίατρος δεν πιάσαν. Βέβαια είναι όλα τα παιδάκια άρρωστα και τα νύψια μου είχαν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Που πάνε σε διαφορετικά σχολεία όλα και της μιας μου αδερφής και της άλλης αδερφής. Καλά και ο Αλέξανδρος εννοείται που είναι πιο μικρούλης. Κάτι κυκλοφορεί και μου είπε η παιδίατρος ότι κυκλοφορεί πάρα πολύ λαριγκίτιδα. Δεν νομίζω ότι εμείς κολλήσαμε λαριγκίτιδα, αλλά κολλήσαμε κάτι άλλο το οποίο είχε λίγο πυρετάκο, λίγο βήχα και λίγη καταρροή. Λοιπόν. Από την Πέμπτη μέχρι και σήμερα, φτου μη τον ματιάσω, δεν κρατιέται. Θέλει γρήγορα να φεύγει, να πηγαίνει στο σχολείο. Μου λέει, μαμά, μαμά, πάμε. Το πρωί που τον ξύπνησα, δεν ξύπναγε με τίποτα, ούτε εγώ εντωμεταξύ σήμερα, επειδή περιμένω να διαθετήσω, είμαι κομμάτια. Και σήμερα δεν ξύπναγε με τίποτα, ξαναέβαζε την κουβέρτα του. Του άνοιξε το παντζούρι, τίποτα. Ξαναέβαζε την κουβέρτα του. Την έβγαζε εγώ, την ξαναέβαζε. Του την έβγαζε, την ξαναέβαζε. Μέχρι που του είπα, OK, θα πάω μόνη μου σχολείο. Και λέω, κάτσε να το θα πιάσει και αυτή την εβδομάδα ή ήταν μόνο τις δύο προηγούμενες μέρες. Και παιδιά πετάχτηκε από το κρεβάτι, έτρεξε να πάει τουαλέτα να κάνει τα τσίσα του, να πιει γάλα και μετά μου λέει, πάμε. Και του λέγα, θα πάμε. Του λέω, κάνει υπομονή, θα πάμε. Κεντυθήκαμε και ήρθαμε. Βέβαια, ξέχασα να του δώσω τις βιταμίνες και να του βάλω και σπρέι για τις ψήρες. Γιατί ήταν έτσι ενθουσιασμένος και λέω: Πάμε τώρα που είναι ενθουσιασμένος να φύγουμε και τον άφησα έτσι. Τέλος πάντων, λοιπόν, όλα καλά με το σχολείο οπότε και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Τώρα φεύγω. Πάω σε ένα κέντρο που κάνουν εξετάσεις, να μου πάρουν αίμα, να κάνω κάποιες εξετάσεις αίματος που έχω. Αυτές που σας λέω ότι κάθε τρεις μήνες με ένα θέμα υγείας που έχω πηγαίνω και κάνω. Και μετά θα φύγουμε και θα πάμε πάλι στα IKEA. Σας είπα ότι θα ξαναπάμε στα IKEA, γιατί πρέπει να πάρω κάποια έπιπλα για το δωμάτιο του Αλέξανδρου. Σας είπα ότι έρχεται μια μεγάλη αλλαγή και έτσι όπως τα έβαλα κάτω και τα έφτιαξα με το μυαλό μου, θεωρώ ότι πρέπει να πάρω κάποια έπιπλα γιατί δεν θα μπορέσουμε να βολευτούμε διαφορετικά. Οπότε θα πάμε, θα τα πάρουμε μαζί, θα σας το δείξω, καθίστε να σας δείξω τι θέλω να του πάρω. Pinterest, έτσι έχει πέσει, εννοείται, το συζητώ. Λοιπόν, σκέφτομαι να του πάρω αυτά εδώ. Καθίστε, ένα λεπτό. Να τα. Αυτό και το σπιτάκι. Αυτά λέω να του πάρω. Να τα βάλουμε στο δωμάτιό του. Απλά το κακό είναι ότι θα πρέπει να πάμε στα IKEA που είναι στην Εθνική Οδό και όχι στο αεροδρόμιο. Αυτό στο αεροδρόμιο με βολεύει περισσότερο. Θα πάμε στα άλλα τα IKEA και φοβάμαι ότι θα γίνεται και ο κακός χαμός, θα μπλέξουμε. Μαζί θα μπλέξουμε, βάζω και εσάς μαζί επειδή θα σας έχω παρέα. Αλλά το ένα από αυτά που θέλω δεν το έχει στο αεροδρομίο από ό,τι είδα στη σελίδα τους. Και λέω μην τρέχω και στο ένα και στο άλλο, ας πάω στο ένα με μιας να τελειώνουμε. Λοιπόν, πάω για την ώρα για αίμα. Και πάμε με παρέα να κολλήσουμε στην κίνηση της Εθνικής Οδού. Τα θερμά μου συγχαρητήρια σε όλους εσάς που κατεβαίνετε την Εθνική Οδό κάθε μέρα και ζείτε αυτό το πράγμα. Δεν έχω να σας πω τίποτα άλλο, πραγματικά χαρά στα κουράγια σας.
Και τα νεύρα σας και η υπομονή σας πρέπει να είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Πραγματικά μπράβο σας, μπράβο. Λοιπόν, αυτό εδώ λέω να πάρω, με λευκά σκαφάκια όμως, ένα τέτοιο, να πάρω ένα τέτοιο. Και ένα άλλο που έχω δει, ένα σπιτάκι, θα σας το δείξω μετά. Νομίζω θα είναι ωραίο, όπως το έχω σκεφτεί στο δωμάτιο του Αλέξανδρου. Αυτό και αυτό έτσι από πάνω, απλά το κακό είναι ότι δεν έχουν σκαφάκια, έχουν εξαντληθεί τα σκαφάκια γι' αυτό εδώ. Γι' αυτό υπάρχουν, γι' αυτό δεν υπάρχουν. Και δεν ξέρω μου στο αφήνα έτσι να του βάζα κάποια βιβλία ή κάποια παιχνίδια έτσι ανοιχτά. Ή να παίρνω κανένα τέτοιο κουτάκι. Δεν ξέρω. Με προβληματίζει. Θα πάρω μέτρα σε αυτό εδώ και θα ψάξω να δω τι υπάρχει. Να το και το σπιτάκι. Λέω και αυτό να το βάλω σαν ράφια. Όχι σαν σπιτάκι. Να παίζει έτσι. Δεν είναι πολύ όμορφο. Νομίζω θα είναι πολύ ωραίο έτσι όπως το έχω δει στο Pinterest. Βέβαια στο Pinterest έχει και φίλτρο και φαίνεται πανέμορφο. Από κοντά δεν θα είναι το ίδιο, αλλά. Θα το κάνω ίδιο και βλέπουμε. Μαντέψτε, έχω έρθει για πρωινό, πρόλαβα. Και μαντέψτε, τι δεν είχε, κρουασάν σοκολάτες. Τι ωραία, τι ωραία η δευτερούλα μου. Το έχω, λέτε, εγώ πιστεύω ότι το έχω, αλλά θα το προσπαθήσω. Λοιπόν, γύρισα στο σπίτι να τα αφήσω για να μπορεί να καθίσει και ο Αλέξανδρος άνετα πίσω. Έριξα μέσα στο παγουράκι μου μια βιταμίνη. Έχω πλακωθεί κι εγώ στις βιταμίνες, μπας και γλιτώσω καμία ίωση. Αν και πάρα πολλές μου είπατε ότι δεν κολλάτε τα παιδιά σας, όμως υπήρξατε και κάποιες που μου είπατε ότι κολλάτε τα παιδιά σας. Λοιπόν, να σας πω λίγο τι παίζει με το IKEA όμως. Επειδή σε πολλές μπορεί να αρέσει αυτό που σας έδειξα, θέλω λίγο να σας πω. Ότι πήραμε όλη αυτή τη σύνθεση που σας έδειξα, αλλά για αυτά εδώ τα. Αυτήν εδώ τη σύνθεση, δεν υπάρχουν τα σκαφάκια και δεν υπάρχουν ούτε αυτά τα σκαφάκια, δεν υπάρχουν ούτε τα σιδέρενια. Γιατί αντί για πλαστικά μπορούσε να βάλεις και σιδέρενια και δεν υπήρχε τίποτα από τα δύο. Εγώ τώρα του πήρα κάτι καλαθάκια, τα οποία θα τα βάλω εκεί. Βέβαια είναι κοντούλια, αλλά τουλάχιστον να μπουν μερικά παιχνίδια. Και θα δούμε τώρα πώς μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε. Ίσως το μέλλον φέρουνε. Και τα πάρω, θα έχω το νου μου. Βέβαια δεν τα είδα καθόλου στο e-shop. Καθίστε λίγο να δω ρε παιδιά, γιατί εγώ εχθές είμαι σίγουρη τα σιδερένια είδα ότι υπήρχαν στο IKEA εκεί. Γιατί τα είδα όλα και είπα αφού υπάρχουν όλα θα πάω να τα πάρω από εκεί. Γι' αυτό πήγα και σε εκείνο το IKEA. Τέλος πάντων, θα το δω εγώ τώρα. Πού είναι το αυτοκίνητο? Ναι. Έξω είναι. Άγιο. Ναι. Πού τη λέρωσες την μπλούζα, τι έφαγες και τη λέρωσες την μπλούζα? Έφαγες μακαρόνια. Εκεί. Με σαλτσούλα. Εκεί. Ναι. Μετά. Για έλα. Εκεί. Για ανέβα προσεκτικά τα σκαλιά. Εκεί. Για κοίτα μπροστά σου, για κοίτα μπροστά σου. Εκεί. Ναι, σιγά σιγά. Ένα, μην βιάζεσαι. Καλημερούδια. Για ακόμα μία φορά σας λέω καλημέρα σε αυτό εδώ το βίντεο. Είναι κάποιες μέρες αργότερα από ό,τι θα καταλάβατε. Σταμάτησα λίγο απότομα το γύρισμα του βίντεο τη Δευτέρα, γιατί συνέβη κάτι το οποίο
Με στεναχώρησε πάρα πολύ, με εκνεύρισε πάρα πολύ. Γενικότερα, πραγματικά συνέβη αυτό και ήθελα να τσακωθώ, αλλά κρατήθηκα, γιατί δεν μου αρέσει να τσακώνομαι. Οπότε κρατήθηκα και είπα ότι δεν πειράζει. Θα σκεφτώ ότι ήταν μια ατυχή μέρα αυτού του ανθρώπου που με έβαλε σε κόπο. Τέλος πάντων. Τώρα είπα να το αφήσω το βίντεο τη Δευτέρα. Γιατί ήμουν εκνευρισμένη και στεναχωρημένη και γενικότερα ήταν πολλά τα συναισθήματα που είπα να μην σας τα μεταφέρω εδώ. Γι' αυτό και αποφάσισα να το συνεχίσω μια άλλη μέρα. Και επειδή έχω κλείσει εδώ και κάποιες μέρες ένα ραντεβού στο πιο ωραίο κατάστημα, στον πιο όμορφο χώρο για να φτιάξει τα νύχια σου στην Αθήνα, θα σας το δείξω, θα σας τα πω όλα, είπα να σας πάρω μαζί για να δείτε και τα είναι αλλαγή στα νύχια μου που από ομπρέ. Θα καθαρίσει, ωραία, από όμπρε που είναι τα αγαπημένα μου, δεν ξέρω πώς θα τα κάνω, θα δω. Και να σας δείξω και αυτόν τον πανέμορφο χώρο που κρύβεται στην Κηφισιά. Θα σας τα δείξω όλα, έχω πάρει κινητά κάμερα, θα σας τα δείξω όλα και στο Instagram και στο YouTube. Βάζω τσαντούλα, παίρνω κινητό και κάμερα και φύγαμε παρέα να πάμε να σας τα δείξω όλα. Θέλω πάρα πολύ προσεκτικά να παρατηρήσετε τι όμορφος που είναι ο χώρος. Δείτε εδώ μέχρι και το παράθυρο. Πόσο ωραίο είναι εδώ, δεν θες να βγάλεις μια φωτογραφία. Τώρα εννοείται θέλεις. Μέχρι και το μαξιλαράκι που ακουμπάς το χέρι σου. Εδώ που έχουν τα χρώματα, καθρέφτες, εδώ που είναι το pedicure. Εντάξει, πείτε ότι είχα δίκιο και ότι είναι ο πιο ωραίος χώρος. Δείτε τι όμορφα που μου τα έκανε η Μαρία τα νύχια. Λοιπόν, κλασικά εγώ ξέρετε, τα απλά μου τα νύχια, δεν κάνω κόκκινα και τέτοια. Τώρα έχω επιλέξει ένα Milky White και κάναμε και αυτή την τσαχπινιά σε αυτό εδώ το δάχτυλο και είναι τέλεια, δείτε τα. Καλά τέλεια τα νύχια μου, υπερτέλεια, όχι ότι έκανα κάτι το σπουδαίο, αλλά επιτέλους βρήκα αυτό το χρώμα, το Milky White που μου αρέσει πάρα πολύ. Έμεινα πάρα πολύ ευχαριστημένη από τη δουλειά της Μαρίας. Μου έχει καθαρίσει τα πετσάκια πάρα πολύ ωραία. Είναι φοβερά. Δείτε τα εδώ τι όμορφα που είναι και αυτό το Milky White. Πόσο ωραίο χρώμα είναι. Για όσες θα δείτε εδώ λίγο αιματάκι στα πετσάκια μου, το είπα και στο Instagram, θέλω να σας το πω και εδώ. Επειδή υπάρχουν πολλές κοπέλες που φτιάχνουν νύχια και μπαίνουν και μου λένε κάθε φορά που σας δείχνω νύχια, ναι, αλλά σε ματώσαν, ναι, αλλά σε ματώσαν. Παιδιά, πραγματικά εμένα με το πενσάκι, έτσι λίγο τσάκ να μου κάνεις, τρέχει το αίμα ποτάμι. Και έχω και πολέμο πετάλιο, φανταστείτε να μην είχα, τι θα γινότανε. Λοιπόν, έχω έρθει τώρα έξω από το σχολείο του Αλέξανδρου. Να τον πάρω, είναι λίγο νωρίς, αλλά έχω λίγο και το νου μου, γιατί έχω βάλει να έρθει σούπερ μάρκετ και φοβάμαι μην έρθει και εγώ δεν έχω καταφέρει, λέει ότι θα μου έρθει 1:23 και είναι παρατέταρτο, άρα θεωρητικά θα είμαι οκ. Okay. Δεν πειράζει, θα κατέβω εγώ να πάρω τώρα τον Αλέξανδρο λίγο νωρίτερα. Θέλω να σας κάνω τώρα ένα σούπερ μάρκετ haul που μου ήρθε, αλλά θέλω πρώτα να σας πω, καταρχάς δεν είναι συνεργασία, μην το πάρετε ότι είναι συνεργασία, αλλά όταν αγαπάω κάτι θέλω να σας το προτείνω. Έχω κάνει όντως μια συνεργασία με το InstaShop στο Instagram, αλλά εδώ δεν είναι συνεργασία, είναι επειδή πραγματικά μου άρεσε η εφαρμογή και θέλω να σας την προτείνω. Είναι αυτή εδώ η εφαρμογή, η οποία είναι το InstaShop, την κατεβάζετε στο κινητό σας, βρίσκεται... Pet shop θέλετε, σας τα φέρνουν. Φαρμακεία, παντοπολία, καπνικά, μανάβικα, βιολογικά, ιχθυοπολία, κρεοπολία, σούπερ μάρκετ. Παιδιά, πάρα πολλά πράγματα έρχονται σε πάρα πολύ λίγο χρονικό διάστημα στο σπίτι σας. Και αυτό που μου αρέσει εμένα πάρα πολύ και έχει γίνει από τότε που ανακάλυψα, που μου προτείνανε συνεργασία και το ανακάλυψα, είναι ότι ξετρελάθηκα που έχει Θανόπουλο και στα φέρνει την ίδια μέρα. Εμένα έχει και ο Θανόπουλος να στα φέρνει στο σπίτι, αλλά στα φέρνει συνήθως την επόμενη μέρα. Εγώ έβρισκα πάντα χρόνο. Όμως με το InstaShop σου έρχονται την ίδια ημέρα, μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Εμένα τώρα περίπου μου έκαναν μια μισή ώρα να έρθουν.
Και σας προτείνω την εφαρμογή, αν δεν έχετε χρόνο, είστε στη δουλειά και ξέρετε περίπου τι ώρα θα φτάσετε σπίτι, βάζετε μια παραγγελία και σας περιμένει σπίτι, ωραία και καλά. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω τι πήρα. Πω πατρόλ, μέλισσα μακαρονάκι που αρέσει στον Αλέξανδρο. Τα δικά μου. Ναι, αγάπη μου. Τα δικά μου αγαπημένα μακαρονάκια. Σα έχω μιλήσει ξανά για αυτή εδώ την εταιρεία που δεν βρίσκω μόνο στο Ξανόπουλο και τα αγαπώ. Γιατί πραγματικά έχουν πάρα πολύ έντονη τη γεύση του μακαρονιού. Μαντιλάκια, μάλλον πανάκια βιοδιασπόμενα τη Kleenex, τα οποία τα αγαπώ και τα χρησιμοποιώ καθημερινά. Πανάκια Swiffer. Άζαξ για τα τζάμια. Γάλα καρύδα. Που αγαπώ πολύ και μόνο αυτό πίνω, δεν μπορώ να πιω κανονικό γάλα. Ψέρω κροκέτες. Αυτά τα μπιφτεκάκια τα οποία σας έχω πει ότι τα έχω για ανάγκη στην κατάψυξη. Όταν δεν προλαβαίνω, πετάω αυτά λίγο στο τηγάνι και είναι έτοιμα. Αγαπημένα popcorn, σας έχω μιλήσει πάλι για αυτά. Βέβαια, συνήθως παίρνω τα κόκκινα, τώρα δεν ξέρω πώς μπερδεύτηκα και πήρα τα μπλε. Και κάποιες λιχουδιές αγαπημένες του Αλέξανδρου. Εδώ είμαι πάλι. Δεν υπάρχει λόγος να σας ξαναπώ καλημέρα. Νομίζω έχετε καταλάβει ότι ο ήλιος σου εξολάμπει και είναι πρωί. Εχθές την ώρα που έβαλα τα πράγματα μέσα στις θέσεις τους στην κουζίνα, με έπιασε ένας τόσο δυνατός πονοκέφαλος, παιδιά. Πήρα παυσίπονο, γεια σας το παυσίπονο. Πέρασαν εξίσως, ξαναπήρα παυσίπονο, γεια σας και το παυσίπονο το δεύτερο. Μέχρι που κατάφερα να κοιμηθώ στις 11 η ώρα το βράδυ και ξύπνησα σήμερα χωρίς πονοκέφαλο, με ένα κεφάλι, δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Λοιπόν, ξέρω ότι σας χρωστάω την τυχερή από το προηγούμενο, προ-προηγούμενο βίντεο που είναι με κάποια προϊόντα, το άρωμα και το concealer. Αν προλάβω θα καθίσω σήμερα να βγάλω την τυχερή. Σήμερα σας έχω καινούριο giveaway, σε λίγες ημέρες, τον επόμενο μήνα. Κλείνω 10 χρόνια στο YouTube, παιδιά, και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Και πότε πέρασαν αυτά τα 10 χρόνια, έχω πάθει σοκ. Και στην αρχή σκεφτόμουν να κάνω ένα πάρα πολύ μεγάλο δώρο σε μία τυχερή, αλλά μετά είπα ότι είναι πιο καλό να κάνω λιγότερα πράγματα σε πιο πολλές τυχερές. Δεν ξέρω αν σας ακούγεται πιο σωστό, αλλά εμένα μου ακούγεται πιο σωστό αυτό. Αλλά επειδή κλείνω 10 χρόνια και θέλω κάπως να το γιορτάσω, είπα να το γιορτάσω με αυτόν τον τρόπο. Σε κάθε vlog να σας δίνω και από κάποια δωράκια. Οπότε τώρα αυτή τη φορά. Μου ήρθε ένα κουτί της NYX στο σπίτι, όπου όμως εγώ κράτησα το ένα ζευγάρι, δηλαδή δεν θα το δώσω έτσι όπως είναι, κράτησα το ένα ζευγαράκι βλεφαρίδες, να το έχω για εμένα, συγγνώμη, αλλά μπορεί να μου χρειαστεί. Οπότε όλα τα υπόλοιπα θα τα δώσω σε μία χέρι, θα δώσω ένα ζευγάρι βλεφαρίδες μαζί με τη θήκη, δύο μολυβάκια που είναι σκιές και μπορείτε να κάνετε διάφορα πράγματα, μπορείτε να κάνετε με αυτά τα μολύβια, ένα eyeliner, είναι όλα σφραγισμένα και κλειστά, ένα butter gloss και δύο προϊόντα που είναι σκιές για τα μάτια. Άμα τα καθαρίσει να δείτε και τι ωραία χρώματα, δείτε, α καλά, εδώ. Δείτε τι ωραία χρωματάκια. Όλα αυτά τα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 προϊόντα θα τα κερδίσει μια τυχερή όταν θα έχω χρόνο να κάνω την κλήρωση. Το μόνο που θέλω από εσάς είναι να κάνετε subscribe στο κανάλι μου. Αυτό, τίποτα άλλο. Και εννοείται αφήστε μου και ένα σχόλιο από κάτω, γιατί από τα σχόλια θα βγάλω την τυχερή, έτσι. Αυτά. Σας αφήνω, γιατί έχω αγχωθεί ξαφνικά. Με πήρε ο άνθρωπος που θα μας κάνει την αλλαγή στο σπίτι. Με πήρε τηλέφωνο ότι αντί για Κυριακή θα γίνει αύριο. Οπότε περιμένω τον Κρινάκη να γυρίσει από δουλειά να καθίσουμε να κάνουμε μια προεργασία η οποία πρέπει. Οπότε από σήμερα ξεκινάει η ιστορία. Και θέλω εγώ το μεσημέρι πριν έρθει ο Κανάκης να καθίσω να επεξεργαστώ αυτό εδώ το βίντεο, να το βάλω να είναι έτοιμο για αύριο Σάββατο να σας έχει ανέβει και να το έχετε. Γιατί εγώ αύριο, Σαββάτο, Κυριακή, Δευτέρα και ίσως και Τρίτη, δεν θα μπορώ εδώ μέσα να πάρω ανάσα στο μισό σπίτι. Στο άλλο μισό θα ζούμε. Θα ζούμε δηλαδή στις δύο κρεβατοκάμερες και στο μπάνιο. Και από εδώ δεν θα μπορούμε να ζούμε. Τέλος πάντων, αυτά. Σας χαιρετώ, σας φιλώ. Ελπίζω τα δωράκια να σας αρέσουν. Και θα τα πούμε πάλι στο επόμενο βίντεο. Με την αλλαγή που έρχεται. Και ανυπομονώ πάρα πολύ.